Όμως και το άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει εδώ και πόσες, μια-δυο ώρες, δεν θα μας εγκαταλείψει. Η θέλησή της είναι να μην μας εγκαταλείψει. Και αναφέρομαι στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τώρα, αν θα μας εγκαταλείψει, όχι αυτό θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι θα εγκατέλειπε την Ευρώπη μετά από 5 χρόνια στην Κομισιόν. Είτε θα ήταν στην Κομισιόν, είτε θα ήταν στο ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω ότι θα έφευγε με κάποιο θεσμικό ρόλο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της στις συνεδρίες της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του CDU στη Γερμανία. Ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στο τιμόνι της Κομισιόν, βάζοντας και ουσιαστικά τέλος και σε κάποιες εικασίες που τις είχαμε αναφέρει και εμείς αυτό το διάστημα για το αν θα διεκδικήσει, θα θέλει να πάρει τη θέση του Στόλτεμπεργκ στο ΝΑΤΟ, γιατί ο Στόλτεμπεργκ θα πρέπει να αποχωρήσει σίγουρα μέσα στο έτος. Ομόφωνα το ενέκρινε το CDU, το είπε και ο Φρίντριχ Μέρτς, ο επικεφαλής του CDU, πως εμείς στηρίζουμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και τώρα παραμένει να δούμε αρχικά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Σωστό. Γιατί θα εξαρτηθεί. Σωστό. Το λογικό είναι πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εδρών. Κατόπιν, ουσιαστικά, ο επικεφαλής της Κομισιόν, που είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις ανεξαρτήτως. Ο Πρωθυπουργός, να το πούμε έτσι απλά. Ο Πρωθυπουργός της Ευρώπης είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ακριβώς. Είναι τώρα στη διακριτική ευχέρεια των ηγετών. Δεν είναι μόνο άνθρωποι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που την στηρίζουν. Είναι και ο Πέδρο Σάντζεθ. Σίγουρα δεν είναι και η Τζόρτζια Μελόνι, πιθανότατα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πολύ καλές σχέσεις οι δύο, και η Ευρωπαϊκή Συντηρητική. Το ECR ουσιαστικά είναι πολύ πιθανό να στηρίξει μια υποψηφιότητα φον ντερ Λάιεν. Αυτός που μάλλον δεν θα τη στηρίξει θα είναι ο κύριος Όρμπαν. Καλά, δεν εκπλησόμεθα. Μέχρι τότε έχουν ξεπαγώσει και άλλα κονδύλια για την Ουκρανία. Σωστό. Πάντως, θα το δούμε. Σε εισαγωγικά, έτσι αυθαίρετα θα το πω, και σε εισαγωγικά, ότι ενδεχομένως να πέσαν τα τηλέφωνα μεταξύ Βρυξελών και Ηλυσίων Πεδίων, να τα βρήκανε και με τους αγρότες, ότι θα πάρεις εκείνο, θα πάρεις άλλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα λέγαμε ότι οι επιστολές Μακρόν έφευγαν σοριδών προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο μεγάλος φόβος της Προέδρου της Κομισιόν ήταν μην στυλώσει τα πόδια ο Μακρόν και πει όχι στην υποψηφιότητά της. Μάλλον κάτι έχουμε. Ο Μακρόν ο ίδιος την είχε, αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος την είχε στηρίξει. Προφανώς, αλλά φυσικά είχε τη στήριξη του Μακρόν. Μα την είχε, αλλά το θέμα είναι αν θα την έχει και τώρα, γιατί λόγω του θέματος με τους αγρότες. Αλλά έκανε πίσω σε πολλά ζητήματα της αγροτικής πολιτικής η φον ντερ Λάιεν, και προφανώς πήρε και το πράσινο. Αυθαίρετα τώρα όλα αυτά, έτσι, αυθαίρετα τα λέω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο πάντως. Όχι, βέβαια. Ο Μέρκελ πόσα χρόνια είχε μπλακεί, βέβαια, και σε κάποια σκάνδαλα όταν ήταν υπουργός άμυνας. Εντάξει, τώρα αυτά είναι περασμένα. Η εμπιστοσύνη σε αυτή τη στιγμή του CDU. Περασμένα είναι τώρα τα σκάνδαλα στην Ευρώπη. Σιγά δεν έγινε και κάτι. Εντάξει, μερικά εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν λόγω εξοπλιστικών προγραμμάτων. Έχουν συμβεί και αλλού αυτά. Δεν είναι κάτι τρομερό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελίζα μου. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.